Η πολιτική απόγονη των συνεργατών των ναζιστών κατακτητών δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλάνε για γερμανικές οφειλές. Αυτά αφορούν τους αγωνιστές πατριώτες που πολέμησαν για τη λευτεριά της πατρίδας. Εξάλλου, αυτοί είναι που λένε ότι είναι απόγονοι των ιτημένων του 1945, δηλαδή του Χίτλερ. Μία ευκαιρία ο λαός να τους βάλει στην γωνία. Ας έρθουμε όμως στην ημερήσια διάταξη. Η αλήθεια είναι ότι αν και έχουν περάσει 3 χρόνια από την ολοκλήρωση του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής για τις Γερμανικές Οφειλές, μόλις τώρα έρχεται στην Ολομέλεια. Γιατί, τι σας εμπόδιζε? Τίποτα. Απλά, η μόνη περίοδος που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θυμάται τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι η προεκλογική. Όταν όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό για να τις διεκδικήσει, αν και συναντήθηκε επανειλημμένα με τον πρόεδρο και την καγκελάριο της Γερμανίας. Μένει μόνο σε ανέξοδα λόγια και ταυτόχρονα φροντίζει κάθε φορά να αποδυναμώνει αυτό το ιστορικό αίτημα, χρησιμοποιώντας αόριστες αναφορές και κάποιες πρωτοβουλίες σε κατάλληλο χρόνο και σε συμφωνία με την άλλη πλευρά ή φέρνοντας ουσιαστικά σε αντιπαράθεση την ηθική διάσταση των γερμανικών αποζημιώσεων από την πραγματική οικονομική οφειλή. Το πρόσχημα κάθε φορά ότι τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να τεθεί το ζήτημα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε ακριβώς τα βήματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν διεκδίκησε ποτέ από τη γερμανική κυβέρνηση τις οφειλές για να μην διαταραχθούν οι συμμαχίες του ελληνικού κεφαλαίου. Άλλωστε, και στο πόρισμα αυτό που συζητάμε, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, δεν γίνεται καμιά αναφορά σε ρητή δέσμευση της κυβέρνησης να διεκδικήσει και το σύνολό τους. Και σήμερα, με αυτή την πρόταση ψήφισμα, ουσιαστικά στις καλένδες το παραπέμπεται και εμείς σας το λέμε καθαρά, δεν θα γίνουμε συνένοχοι στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης όλων των κυβερνήσεων να μην διεκδικήσουν τις γερμανικές οφειλές. Καταθέτουμε λοιπόν τη δική μας πρόταση απόφαση και τη διαβάζω γιατί έτσι επιβάλλει ο κανονισμός. 74 χρόνια από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την αντιφασιστική νίκη των λαών και ακόμα παραμένουν σε κρεμότητα οι οφειλές από τις καταστροφές και τις λαιλασίες των γερμανικών ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής στη χώρα μας. 74 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η Γερμανία δεν έχει ακόμα πληρώσει τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο ληστεία που επιβλήθηκε στην κατεχόμενη Ελλάδα, τις τεράστιες καταστροφές στις υποδομές που προκάλεσαν τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα που αναγνωρίστηκαν από τη διεθνή διάσκεψη των συμμάχων στο Παρίσι, Δεκέμβριος του 1945, Γενάρης του 1946. Τις αποζημιώσεις των θυμάτων των φρικιαστικών ναζιστικών εγκλημάτων, των ομήρων στα ναζιστικά στρατόπεδα και στα εργοστάσια των γερμανικών μονοπωλίων. Και ακόμα την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών ανεκτίμητης αξίας και των θησαυρών πολιτιστικής κληρονομιάς που λαιλατήθηκαν από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις. Η ευθύνη των μέχρι σήμερα ελληνικών κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για αυτές τις εξελίξεις η ευθύνη τους είναι μεγάλη, γιατί επί της ουσίας δεν έθεσαν το θέμα και δεν διεκδίκησαν τις γερμανικές επανορθώσεις. Άφηναν τον καιρό να κυλάει, χωρίς να ορίζουν πότε θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Και όλες οι κυβερνήσεις, το θέμα παραμονές εκλογών,
το θυμούνται υπηρετώντας προεκλογικές σκοπιμότητες. Ο λόγος βεβαίως δεν ήταν η έλλειψη στοιχείων για την τεκμηρίωση των διεκδικήσεων. Άλλωστε, τα στοιχεία ήταν επαρκή και είχαν καταγραφεί κατά καιρούς στο παρελθόν. Ο κύριος λόγος για την πολιτική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων και τη μη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών ήταν η εναρμόνιση με τις επιλογές της αστικής τάξης να μην διαταραχτούν οι συμμαχίες της που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Στο πνεύμα αυτό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να ανταποκριθεί ακόμα και σε αίτημα της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου να στείλει τις θέσεις της για το ζήτημα αυτό μετά από την αναφορά της ΠΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει να θέσει άμεσα, ευθέως και χωρίς περιστροφές προς το γερμανικό κράτος και κάθε αρμόδιο διεθνή οργανισμό τη διεκδίκηση απέτηση για το σύνολο των αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα το καταθέτουμε και όλας στα πρακτικά της Βουλής. Εμείς θα πιέσουμε την κυβέρνηση για να κάνει το χρέος που οφείλει. Ξέρουμε την τακτική της, υπάρχει πείρα και από άλλα. Μήπως για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση της Βουλής. 3 χρόνια τι κάνετε? Στις καλένδες. Για να μην κακοκαρδίσετε τους κολλητούς σας συμμάχους, το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και το διαβολικά καλό Τραμπ. Το λέμε καθαρά. Ο λαός μας έχει το δικαίωμα και οφείλει να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, τις τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, τις αποζημιώσεις των θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων, τους πολιτιστικούς θησαυρούς. Ταυτόχρονα με τον αγώνα του ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου. Και επισημαίνω και τονίζουμε ότι η εκπλήρωση των γερμανικών οφειλών προκύπτει από τη διεθνή διάσκεψη των Παρισίων και συνεπώς δεν είναι απλά θέμα Ελλάδας-Γερμανίας, αλλά υλοποίησης της γερμανικής κυβέρνησης προς την Ελλάδα. Όταν μάλιστα η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τους περισσότερους νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την 4χρονη ναζιστική κατοχή, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και λαϊλασίες και οι καταστροφές περιουσιών του εθνικού πλούτου. Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες κατεχόμενες χώρες, που οι κυβερνήσεις τους αξίωσαν και πέτυχαν με διάφορους τρόπους, με ειδικές συμβάσεις, την ίσπραξη των αξιώσεων. Και παραδείγματα αρκετά. Η τότε ενιαία Ιουγκοσλαβία και Τσεχοσλοβακία. Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Γαλλία και άλλες, ναι, πήραν. Και είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η τιμένη Γερμανία δεν πλήρωσε αποζημιώσεις και επανορθώσεις στη χώρα μας, με εξαίρεση ένα σήμαντο ποσό, 115 εκατομμύριο μάρκων, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βόνης το 1960. Και βεβαίως αφορά ειδικές κατηγορίες Ελλήνων που διώχτηκαν από τους Ναζί λόγω θρησκείας ή φυλής, αποκλειωμένων με ρητή επιφύλαξη στη Σύμβαση των άλλων αξιώσεων. Όμως, κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν πόρισμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις αποζημιώσεων των θυμάτων, των εγκλημάτων των ναζιστικών κατοχικών δυνάμεων, των ομήρων και της αναγκαστικής εργασίας στα ναζιστικά στρατόπεδα και στα μονοπόλια της Γερμανίας. Δηλαδή, δεν περιέχονται των ιδιωτών. Και επίσης, δεν θέτει ζήτημα άμεσης διεκδίκησης τους από τη Γερμανία. Ενώ οι άλλες μεγάλες καταστροφές και οι λαϊλασίες από τα στρατεύματα περιέχονται στο βαθμό
που τα στοιχεία είναι υπεραποδεικτικά, ακλόνητα, δηλαδή με τους πιο συντηρητικούς τρόπους υπολογισμούς, που σημαίνει, ναι, ότι κάναμε και έκπτωση. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην πω ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά μετατροπής των ποσών που είχαν υπολογιστεί τότε σε σημερινές αξίες, που όμως και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αξιοποιεί, όπως και οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να αρνούνται να διεκδικήσουν από το γερμανικό κράτος τις δίκαιες αυτές απαιτήσεις. Το επιχείρημα ότι έπρεπε πρώτα να προηγηθεί τεκμηρίωση για να ηγείρει η κυβέρνηση το ζήτημα των επανορθώσεων δεν ευσταθεί. Στοιχεία υπάρχουν, υπήρχαν και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν οι εκθέσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επομένως, η προώθηση του ζητήματος αυτού είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης και μόνο αυτή η πολιτική στάση μη διεκδίκησης από τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις ενίσχυσε τη γερμανική πλευρά. Να μην χάνει κάθε ευκαιρία να ξεκαθαρίζει πως για τη Γερμανία αυτό το θέμα δεν υφίσταται και έχει κλείσει καιρό. Μάλιστα, επαναλαμβάνει τους απαράδεκτους ισχυρισμούς της ότι η Γερμανία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της απέναντι στη χώρα μας με τη διμερή βοήθεια, μιας και οι δύο χώρες ανέπτυξαν στενές σχέσεις σε διμερή βάση, καθώς και στα πλαίσια των υπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σύμμαχοι πια σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Έτσι υποστηρίζουν οι Γερμανοί θύνοντες η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει νομική αξίωση σε καταβολή επανορθώσεων. Μάλιστα, μας κάνουν και τη χάρη ότι και η Γερμανία συμβάλλει στην επούλωση των πληγών που αναγνωρίζει ότι δημιούργησε. Το ανέφερε κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα και ο νυν πρόεδρος Στάινμαγερ το 2018 και η καγκελάριος Μέρκελ το Γενάρη του 2019. Γι' αυτό η Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή της Γερμανίας αποφάσισε τη δημιουργία του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον. Αυτό τον τίτλο έδωσε. Δηλαδή, προσπαθεί να αντιπαρέλθει την υποχρέωση να πληρώσει τις οφειλές της για τις καταστροφές και τα εγκλήματά της στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίνοντας κάποια ψίχουλα μέσω του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το μέλλον. Είναι δημιούργημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας με σκοπό τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων σε πόλεις και χωριά που έγιναν ολοκαυτώματα, μαρτυρικές πόλεις και χωριά, όπως και στις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, ως μέσον επανόρθωσης για τα φρικιαστικά ναζιστικά εγκλήματα. Ναι, θέλουν να επιδράσουν στην ιστορική μνήμη του λαού μας, ώστε αυτά τα εγκλήματα να ξεχαστούν και μαζί να ξεχαστεί η διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων. Έτσι δίνεται τροφή στους χρυσαυγίτες, τους απογόνους των φασιστών και συνεργατών, των κατακτητών της ναζιστικής Γερμανίας. Επίσης, δημιουργήθηκε το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, που συγχρηματοδοτείται με ισόποζη συμμετοχή από Ελλάδα και Γερμανία. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το Ελληνικό Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά απάντηση στο ελληνικό αίτημα για τις οφειλές, η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει μέσω της δράσης του, αλλά και με τη δημιουργία του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, να αμβλύνει έως και να καταστήσει ανενεργή κάθε ενέργεια και δράση διεκδίκησης των οφειλών. Είτε αφορούν το κατοχικό δάνειο και τις καταστροφές στην Ελλάδα, είτε τις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν
στα ολοκαυτώματα, στις μαρτυρικές πόλεις και χωριά, όπως φαίνεται και από τις επεξηγήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Η γερμανική κυβέρνηση, μάλιστα, προπαγανδίζει ότι ενδιαφέρεται να συμβάλλει σε ένα μεγάλο κοινωνικό έργο στην Ελλάδα ως κίνηση άμβλησης των συνεπειών από τις αγριότητες που διέκπραξαν οι Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα πλαίσια της αναγνώρισής τους, της μεταμέλειάς τους, της δημιουργίας και ανάπτυξης κλίματος συμφιλίωσης. Όλα αυτά αποτελούν άλοθη για την αποφυγή πληρωμής των οφειλών και λύθη στα ναζιστικά εγκλήματα. Άλλωστε, ο πόλεμος είναι στη φύση του υπεριαλισμού. Η Γερμανία ξαναεξοπλίζεται για να διεξάγει υπεριαλιστικό πόλεμο. Έχει στρατό έξω από τα σύνορά της, σε Ασία, Αφρική και αλλού. Και με αυτές τις ενέργειες, σε λίγο, η κυβέρνηση της Γερμανίας που χρωστά δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό από τις κλοπές και τα εγκλήματα των Ναζί θα μας ζητήσει να της χρωστούμε χάρη και σε αυτό θα είναι σύμφωνη και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που της έδωσε η Μέρκελ ψήφο εμπιστοσύνης. Εμείς θα επιμένουμε να αναδεικνύουμε το θέμα πολύμορφα μέσα και έξω από τη Βουλή και την Ευρωβουλή, θέτοντας το θέμα διεκδίκησης ως λαϊκή απέτηση. Εξάλλου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στάθηκε μοδότης και ψυχή των αγώνων του λαού μας, που συσπηρωμένος το ΕΑΜ Ελλάς αντιπάλεψε νικηφόρα με το όπλο στο χέρι τις φασιστικές ορδές. Από την πρώτη στιγμή ανέδειξε και συνεχίζει να αναδεικνύει το ζήτημα της διεκδίκησης των οφειλών από τη Γερμανία σε κοινή δράση με την οργάνωση των αντιστασιακών, την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Οπωσδήποτε, το σοβαρό αυτό ζήτημα δεν πρέπει να γίνεται στοιχείο από προσανατολισμού, εκλογικής εκμετάλλευσης, πολύ περισσότερο να θεωρείται πανάκια για την επίλυση των πολλών και οξυμένων προβλημάτων του λαού μας, ρίχνοντας τάχτη στα μάτια για τους πραγματικούς υπεύθυνους της υπόθεσης αυτής. Αναδείξαμε το ζήτημα της διεκδίκησης των οφειλών από τη δεκαετία του 1950, μέσα στις πιο σκληρές συνθήκες της παρανομίας, των άγριων διώξεων και των εκτελέσεων των κομμουνιστών. Αξιοποίησαμε τις δυνατότητες για να κρατάει στην επικαιρότητα το ζήτημα στη δεκαετία του 60, καθώς και μετά στη μεταπολίτευση, στις δεκαετίες του 70 και του 80, σε κοινή δράση με τις αντιστασιακές οργανώσεις. Υπήρξαν και απαράδεκτες απαντήσεις, όπως του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1990, σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜΠΚΕ. Μας είπαν ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κοινότητας. Τέτοιες απαντήσεις έχουν στόχο να συγκαλύψουν τα ναζιστικά εγκλήματα, τις ευθύνες της αστικής τάξης της Γερμανίας. Ναι, είμαστε περήφανοι για τις δεκάδες παρεμβάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ερωτήσεις και περωτήσεις με επιστολές στους Προέδρους και Πρωθυπουργούς της Γερμανίας. Όμως το ΚΚΕ είναι εξοπλισμένο και με την πείρα των πολύχρονων αυτών παρεμβάσεών του. Γι' αυτό συνεχίζει τη δράση του για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Αποκαλύπτουμε κάθε αδιαφορία και συμπαιγνία των ελληνικών κυβερνήσεων και θα αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος του λαού μας.